Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Θερμοκήπιο, λοιπόν, στο Θερμοκηπιακό Πάρκο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το λόγο κατευθείαν στον υπεύθυνο καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσούλα, που θα μας εξηγήσει πώς τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, γνώση, όλα μαζί συνδυάζονται για το καλό της ελληνικής γεωργίας. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, είναι μια παγίδα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει φτιαχτεί στο πλαίσιο του έργου Πεστνού, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε συνεργασία με μια εταιρεία από την Ιταλία, την Agro Robotica, και το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Το σύστημα έχει μια κολλητική παγίδα ενός κίτρινου χρώματος, η οποία προσελκύει τα έντομα. Όταν μπαίνουν εκεί μέσα λοιπόν κολλάνε, και μια κάμερα που υπάρχει εντός της παγίδας φωτογραφίζει συνεχώς την παγίδα και μας δίνει σε πραγματικό χρόνο πόσα και ποια έντομα υπάρχουν. Άρα βλέπουμε καθημερινά την εξέλιξη του πληθυσμού των εντόμων, έτσι ώστε να μπορούμε να δράσουμε όταν χρειάζομαι. Η παγίδα στέλνει αυτές τις εικόνες σε έναν υπολογιστή. Την έκταση της προσβολής με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν θα χρειαστεί ακριβώς να κάνετε κάποια παρέμβαση με κάποιο φάρμακο ή δεν χρειάζεται ακόμη. Ακριβώς. Μας λέει λοιπόν, μας προειδοποιεί αν υπάρχει κάποια αυξητική τάση του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε. Συνήθως με κάποια βιολογικά ή με κάποια έντομα τα οποία είναι εχθροί αυτών των εντόμων που έχουμε εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε. Ποιος αναλαμβάνει δράση μετά την καταγραφή των στοιχείων? Στη συνέχεια, αφού γίνει η καταγραφή, ο υπολογιστής μας στέλνει την ενημέρωση και εμείς θα αποφασίσουμε κατά κάποιο τρόπο πώς θα δράσουμε. Mm-hmm. Αν θα βάλουμε κάποιο ωφέλιμο έντομο ή αν θα κάνουμε κάποιον ψεκασμό για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως, ο ψεκασμός δεν γίνεται από εμάς. Έρχεται ένα ρομπότ και κυκλοφορεί εδώ μέσα στο χώρο, θα εντοπίσει σε ποια σημεία βρίσκονται τα έντομα και θα κάνει στοχευμένους ψεκασμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρήση των φυτοπροστατευτικών. Επειδή το ρομπότ, να πούμε ότι βρίσκεται σε κάποια άλλη καλλιέργεια, αλλά φανταστείτε ότι λειτουργεί σε μια τέτοια βάση, την οποία θα μας δείξει τώρα ο Κώστας Καράς, είναι ο κύριος καθηγητής πάνω. Σε τέτοια βάση λοιπόν βρίσκεται και το ρομπότ, ανυψώνεται αυτή η βάση και παράλληλα, έτσι ώστε, να μην έχουμε και κανένα ατύχημα, έτσι ώστε να παρακολουθεί τα φυτά σε όλο τους το ύψος, όλα τα σημεία και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Άρα αυτό κινείται σε μία, όπως βλέπουμε τώρα στο πλάνο, μήνα σε μία ράγα, κινείται σε ράγες και περνάει ανάμεσα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πολύ στοχευμένο όλο αυτό. Άρα έχουμε και οικονομία στη χρήση των φαρμάκων που χρησιμοποιούν. Χρόνο, οικονομία, τα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Βλέπετε τον κύριο καθηγητή, έτσι ακριβώς μετακινείται και το ρομπότ. Ναι, κύριε καθηγητή. Έχει το βραχίωνα το ρομπότ και στα σημεία που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει κάποιο έντομο ή κάποια ασθένεια, πριν ακόμα μπορέσουμε να το δούμε εμείς, έρχεται να ψεκάσει σημειακά, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε, να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα φυτοπροστατευτικά που χρησιμοποιούμε. Πριν δούμε με γυμνό μάτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν ακόμα το δούμε με γυμνό μάτι, γι' αυτό έχει εξειδικευμένες κάμερες, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν τις ασθένειες και τα έντομα φυσικά. Άρα, για να καταλάβω, εγώ είμαι στο σπίτι, έχω τον υπολογιστή, στον οποίο είναι κουμπωμένο αυτό το πρόγραμμα, έχω τα στοιχεία στον υπολογιστή και λέω μάλιστα, εδώ τα στοιχεία που παίρνω λένε ότι πρέπει να ψεκάσω σε αυτό, σε εκείνο και σε εκείνο το σημείο. Και γίνεται η δουλειά, μπορεί να είμαι και στο σπίτι μου, ας πούμε, να είναι ο Γεωργός στο σπίτι του και να το βλέπει live μέσα από κάμερες. Αυτή είναι η τάση σήμερα, ο προγραμματισμός να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει το θερμοκήπιο, να μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα αυτά από απόσταση. Μάλιστα. Μοσχοβολούν πάντως οι ντοματιές εδώ. Μοσχοβολούν, μόνο αυτό έχω. Είναι ένα θερμοκήπιο εδώ που είναι πιλωτικό επιδεικτικό και έχει διαστάσεις παρόμοιες με αυτές που θα έχει ένα εμπορικό, έτσι ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να έρχονται, να βλέπουν τις τεχνολογίες που δοκιμάζουμε εδώ, για να μπορούν να τις ενσωματώσουν εύκολα στο δικό τους. Μπορούν εύκολα να περάσουν στην αγορά αυτά και να κλείσουμε με αυτό, κύριε? Βεβαίως. Είναι κάτι που την επόμενη μέρα περιμένουμε να περάσει στην αγορά, όταν καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής τους, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο
στόχος μας και γι' αυτό προφανώς μας χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πολύ ωραία. Είναι η γεωργία του μέλλοντος μας. Λοιπόν. Αυτό είναι το μέλλον. Ακριβώς, και γεωργία, τα πανεπιστήμια κάνουν εξαιρετική δουλειά ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.